Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Έχεις κάποια επιχειρηματική ιδέα? Θα σε βοηθήσουμε να κάνεις την ιδέα σου μια νέα επιχείρηση. Από το να βρεθεί το κεφάλαιο που χρειάζεται, μέχρι το σχεδιασμό πλάνου, αλλά και training που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις με σταθερά βήματα προς το στόχο. Παρέχουμε επίσης δημιουργικές ιδέες και λύσεις για διαφήμιση και αύξηση των πωλήσεων. Αν αισθάνεσαι κι εσύ ότι δουλεύεις σκληρά, αλλά ωστόσο δεν έχεις τις απολαβές που αξίζεις, κάνε την αλλαγή και ακολούθησε το όνειρό σου. Επικοινώνησε μαζί μας τώρα. Έλα να συζητήσουμε την ιδέα σου σε μια πρώτη συνάντηση που είναι δωρεάν. Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Μια ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Status London. Η Status London είναι μια καταξιωμένη εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών στους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου. Μοναδικό μέλημά μας, υπεύθυνες συμβουλές για την προστασία των δικαιωμάτων σας σε πολύ λογικά επίπεδα αμοιβής. Η εταιρεία μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορούν όλοι άμεσα να λάβουν νομική κάλυψη και να δεχτούν τις συμβουλές μας. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και εταιρείες. Τώρα, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί ξέρετε ότι αμέσως κάποιος τελεχός μας θα νοιαστεί και θα ανταποκριθεί. Θα είναι εκεί για σας. Η Status London είναι εδώ. info@status-london.com. Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Greek Stories εδώ με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30 στο Hellenic TV. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Ελένη Γεωργίου, η οποία διοργανώνει ελληνικές δραστηριότητες για μικρά παιδάκια, ελληνικές και κυπριακές, μέσω παιχνιδιών, σωστά. Ναι. Καλησπέρα, Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Νομίζω άρχισε σαν τραγουδίστρια, άρχισε σαν καθηγήτρια μουσικής. Πες μας την ιστορία σου. Να σας πω, η καταγωγή μου είναι από Κύπρο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κύπρο. Μετά, στην ηλικία των 18 μου χρόνων, βρέθηκα στη Γαλλία και σπούδασα μουσική. Συνήθως από την Κύπρο βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσύ πήγες στη Γαλλία. Πήγα στη Γαλλία. Υπήρχε ένας σημαντικός λόγος. Ο λόγος που είχα πάει η Γαλλία ήταν επειδή η εκπαίδευση εκεί είναι δωρεάν. Ενώ εδώ στο Λονδίνο ήταν περίπου 15-20.000 λίρες το χρόνο. Πήγα στη Γαλλία, έκανα το πρώτο μου πτυχίο και μετά πήγα ένα χρόνο Κύπρο, μεταξύ 2000... Πόσα χρόνια έκανες το πτυχίο στη Γαλλία? 4 χρόνια. Okay. Πάνω σε τι ήταν ακριβώς? Ήτανε μουσική. Ναι. Ήτανε γενικά μουσική. Καθαρά μουσική, okay. Ναι. Και ήτανε στη Νότια Γαλλία. Και μετά πήγα ένα χρόνο Κύπρο για να δουλέψω και περίμενα μέχρι το 2004 που τα δίδακτρα εδώ στο Λονδίνο είχαν γίνει 3.000. Ναι, μπράβο, άρα θυμάμαι και εγώ αυτό. Είχα πάει ένα χρόνο στην Κύπρο για να προετοιμαστώ, να δουλέψω και να προετοιμαστώ για το audition που έπρεπε να κάνω για το Master in Performance. Γιατί υπήρχε audition για στο Λονδίνο αυτό, εδώ στο Λονδίνο, ναι. Πήγα στο Kingston. Και μετά από ένα χρόνο τελείωσα το Master in Performance Singing. Μετά αμέσως πήρα δουλειά ως καθηγήτρια μουσικής σε ένα ιδιωτικό στο East Acton. Σχολείο. Σχολείο, ναι. Ιδιωτικό σχολείο στο East Acton. Και παράλληλα είχα τον καθηγητή μου, τραγουδούσα, έκανα κονσέρτα εδώ, Βρυξέλλες, Κύπρο. Οπότε ταξίδευες πάρα πολύ. Ταξίδευα. Ναι, είχα συμβόλαιο μαζί με το σχολείο που δούλευα, ότι 2-3 φορές το χρόνο θα φεύγω. Πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή. Να μπορεί να φεύγεις όποτε θες. Ναι, να σας πω γιατί εκεί θέλανε κάποιον που είχε εμπειρία στη σκηνή. Γιατί θέλανε συνεχώς να κάνω διάφορα κονσέρτα με τα παιδιά. Γιατί, όπως σας είπα, σας έχω πει, ήταν ιδιωτικό σχολείο, ήταν σαουδαραβικό. Είχαμε VIPs που ερχόντουσαν 48 ώρες. Θέλανε κάποιον που να μπορεί να έχει κάτι πάντοτε έτοιμο με τα παιδιά. Ναι. Γιατί ερχόντουσαν μόνο με 48 ώρες ενημέρωση. Και ερχόντουσαν. Οπότε ασχολιώσουν πάρα πολύ με τα παιδιά, ναι. Ενώ έκανες αυτό που αγαπούσες, τη μουσική.
και αποφάσισες να δημιουργήσεις τα αστεράκια, σωστά. Ναι. Το οποίο είναι μια δραστηριότητα η οποία ενώνει μικρά παιδιά και τις μαμάδες και τις μπαμπάδες, μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, σωστά, ναι, μέσω παιχνιδιών και μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Εσύ τα λες καλύτερα, οπότε. Ναι. Να σας πω, μετά από τη γέννηση και μην μιλάς με δυτικό. Μετά από τη γέννηση και των δύο μου παιδιών, άρχισα να ζω αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα. Το να έχω παιδιά, ναι, που ζουν εδώ, πηγαίνουν σε αγγλικά σχολεία και θέλω και θέλουμε ως γονείς να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Ακριβώς. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όταν γέννησα το πρώτο μου παιδάκι, από 6 μηνών ήρθε μαζί μου στο ιδιωτικό σχολείο. Είχαν εκεί μικρό τμήμα για τα παιδιά των καθηγητών. Okay. Άρχισε από 6 μηνών. Μέχρι 16-17 μηνών η Αριάννα μιλούσε αγγλικά. Αγγλικά μιλούσε. Ήταν εκεί από τις 8 μέχρι τις 4. Όταν της μιλούσαμε ελληνικά, φυσικά καταλάβαινε, όμως δεν μπορούσε να απαντήσει. Να απαντήσει στα ελληνικά. Και άρχισα και λέω, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Πώς θα κάνω το παιδί να αγαπήσει την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά τραγούδια, την κουλτούρα μας. Και έτσι άρχισε. Ήταν μια σκέψη που ήταν στο μυαλό μου. Μετά το δεύτερο παιδί όταν είχα κάνει, λέω, μήπως είναι η ώρα και η στιγμή να κάνω κάτι δικό μου. Γιατί πάντοτε ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Που όμως, έχει σχέση και με τα παιδιά. Ναι, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν το τολμούσα, γιατί εγώ γεννήθηκα Κύπρο. Δεν γεννήθηκα εδώ, ναι, δεν γνώριζα κόσμο στην ελληνική κυπριακή κοινότητα. Δεν γνώριζα κόσμο, δεν δούλευα σε ελληνικά σχολεία, δεν έχω οικογένεια. Η οικογένεια μου εδώ είναι μόνο 10 άτομα. Ναι. Δεν υπάρχει μεγάλη οικογένεια εδώ στο Λονδίνο και ένιωθα ότι δεν ξέρω κανένα πώς. Πώς θα το δημιουργήσω, ναι, πώς θα με μάθουνε. Δεν είχα καν Facebook account. Όταν δείτε, εγώ άρχισα τα αστεράκια το 2016, Νοέμβριο του 2015 άρχισα. Έφτιαξα το Facebook για να μπορώ να κάνω διαφήμιση, να με δει κάποιος, να δει τι κάνω. Και φυσικά δεν είχα καν και budget, δεν είχα κάποια... Λες, δεν είχες καν Facebook. Πού απευθύνθηκες στο Facebook? Στο Facebook τι έκανα? Πρώτα έκανα το προφίλ και έκανα και ένα page. Σας είπα, ήξερα 10-15 άτομα και έκανα διαφήμιση σε κάποια διαφορετικά pages. Στο δικό σου. Τον Greek Zilona είναι στο Λονδίνο. Στο δικό σου. Είχα κάνει στο Sophia's Diary που είναι Κύπρια. Οπότε σε ελληνικά, ναι, και κυπριακά. Σε ελληνικά και κυπριακά στην αρχή, ναι, σίγουρα. Και βρήκες ανταπόκριση? Βρήκα αμέσως ανταπόκριση. Βρήκα αμέσως ανταπόκριση και δεν το πίστευα, γιατί άρχισα μόνο με 2 μαθήματα και μέσα σε 3 μήνες πήγα στα 7-8. Να τα πάρω από την αρχή. Εβδομάδα. Οπότε έκανες 2 μαθήματα την εβδομάδα. Ναι. Άρχισα μόνο με 2 μαθήματα και την εβδομάδα. Και πού τα έκανες αυτά? Άρχισα στο Palmer Screen και στο Witchmore Hill. Άρχισα ένα στο ένα, ένα στο άλλο. Ναι. Και μετά από 3 μήνες γίνανε από 2-8. Δηλαδή αμέσως. Από 2-8 την εβδομάδα. Ναι, 8 την εβδομάδα. Και τώρα μετά από 3 χρόνια είμαστε στα 17. Wow. Τη εβδομάδα. Όμως είμαι μόνη μου, δεν έχω κάποια άλλη δασκάλα. Σε κάποια στιγμή που θα βρω μία άλλη, θα πάμε και σε άλλες περιοχές. Ναι, μπορείς να το κάνεις παράλληλα, δεν μπορείς να σε δει, ναι, σε μία την ίδια, όχι, την ίδια στιγμή. Όχι, γιατί είμαι μόνη μου. Ναι. Και 17 μαθήματα είναι 17 μαθήματα. Και τι περιλαμβάνει αυτό, Ελένη, δηλαδή. Φέρνουν οι γονείς τα παιδάκια τους. Από τι ηλικία μέχρι τι ηλικία? Λοιπόν, αρχίζουμε από 2 μηνών. 2 μηνών, ναι. Μέχρι 5. Υπάρχουν διαφορετικά τμήματα. Το ένα τμήμα είναι 2 μηνών από μέχρι 5 χρονών. 2 μηνών μέχρι 1, 1 μέχρι 2, 2, 3, 3, 4. Ναι. Και δεν τα φέρνουν μόνο οι μαμάδες. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα φέρνουν οι μπαμπάδες. Mm. Οι γιαγιάδες, παππούδες. Και είναι, μαθαίνουμε ελληνικά μέσω μουσικής, κίνησης, παραμυθιού, φανταστικού παιχνιδιού. Υπάρχουν θεματικές ενότητες, ακόμη και στα βρέφη. Ακόμα και στα βρέφη. Ακόμη και στα βρέφη υπάρχουν θεματικές ενότητες. Και μέσα από τις θεματικές ενότητες μαθαίνουμε και για την ελληνική κουλτούρα, κάποια ήθη και έθιμα, δηλαδή όταν κάνουμε για το χειμώνα. Για πες μερικές θεματικές ενότητες. Θα σας πω, όταν κάνουμε για το χειμώνα, θα μάθουμε και για τα Χριστούγεννα. Σωστά. Θα κάνουμε και κουλουράκια. Όταν κάνουμε για την Άνοιξη, θα μάθουμε και για το Πάσχα. Θα κάνουμε και τσουρέκια. Φοβερό. Θα μάθουμε και για το κουνελάκι.
Πράγματα αυτά, που δεν θα μπορούσε κάποιος εδώ να τα μάθει, ναι, άμα πήγαινε σε αγγλικό σχολείο. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Και αυτό νομίζω είναι ένας καλός τρόπος για να, και οι γονείς για να γνωρίσουν άλλους γονείς, να κάνουν φίλους. Είπες, ήρθες εδώ, δεν ήξερες κανέναν. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι στην ίδια θέση που ήσουν εσύ πριν πολλά χρόνια. Ακριβώς. Ειδικά γιατί, τώρα με την κρίση που έχει έρθει κόσμος, ναι, πάνω. Ναι. Οι περισσότεροι μου πελάτες, τα περισσότερα παιδάκια είναι Κύπροι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς. Όμως υπάρχει και μία μερίδα που είναι Έλληνες πρώτης γενιάς που γεννήσανε εδώ στο Λονδίνο ή έχουν έρθει με τα παιδάκια τους. Και υπάρχει αυτό το θέμα ότι ειδικά για εκείνους που έχουν έρθει εδώ τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι πολύ μοναχικοί. Δεν γνωρίζεις, όταν έχεις και παιδί, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ελληνικές οικογένειες με παιδιά, ναι, για να κάνεις παρέα. Στα Αστεράκια όμως γίνανε όλοι μία, όλοι, παρέα. Μία παρέα. Μία παρέα, ακόμη και γιαγιάδες. Έχει γιαγιάδες και παππούδες που έρχονται εκεί κάθε εβδομάδα, μετά θα πάνε κάτω να πιούνε καφέ. Τι ώρες θα κάνεις αυτά, Ελένη? Φαντάζομαι λοιπόν, ναι, είναι μετά το γραφείο. Ή... Είναι από το πρωί. Αρχίζουμε τα πρώτα μαθήματα κατά τις 10.30. Okay. Και μετά την Πέμπτη, ας πούμε, το τελευταίο μάθημα είναι κατά τις 4, που είναι τα πιο μεγάλα παιδάκια, για να τελειώσουν από το σχολείο και να έρθουν στα Αστεράκια ώρα 4. Και πόση ώρα κρατάει αυτό? Είναι 40 λεπτά. Α, 40 λεπτά. Ναι. Είναι αρκετό. Είναι αρκετό, γιατί σε αυτές τις ηλικίες, 40 λεπτά είναι αρκετός χρόνος για να μάθουν αυτά που πρέπει και για να μην βαρεθούν. Και σε ένα 40 λεπτό οι δραστηριότητες, ναι, μπορεί να είναι και 12. 12 διαφορετικές δραστηριότητες σε 40 λεπτά. Wow. Γιατί πρέπει να είναι τους πολύ γρήγορες. Ναι. Γιατί τους χάνεις. Εάν δεν μπει ένα τραγούδι αμέσως, τους έχασες. Το λες σε μένα να πούμε που παίζω μουσική και ναι, ξέρεις, το σωστό τραγούδι κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ μικρά παιδάκια. Είναι πάρα πολύ μικρά παιδάκια. Ειδικά η ηλικία από 17-18 μηνών μέχρι 3, εκείνη η ηλικία είναι, όπως λένε και οι Άγγλοι, they are on the move. Κινούνται, ναι, παντού, πηγαίνουν παντού. Άρα πρέπει να είσαι γρήγορη. Έχεις δει, το κάνεις αυτό από το 2016. Έχεις δει διαφορά. Φαντάζομαι έχεις κάποια παιδάκια από το 2016 μέχρι και τώρα. Ναι. Έχεις δει διαφορά στα παιδάκια? Ήρθε κάποιο, φαντάζομαι πολλά ήρθανε και δεν μιλάγανε καν ελληνικά. Έχεις δει διαφορά? Ναι, έχω δει τεράστια διαφορά. Ναι. Κάποια παιδάκια έχουν έρθει από βρέφη. Και, okay, τώρα μέχρι τα 3 ήδη αναγνωρίζουν, επειδή στα Αστεράκια μαθαίνουμε και κάποια γράμματα, κάθε 2 εβδομάδες μαθαίνουμε γράμματα, αριθμούς, χρώματα. Αυτά ήδη τα ξέρουν και ξέρουν όλα τα τραγούδια, τα έχουν μάθει τα τραγούδια και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Δηλαδή όταν μου στέλνουν βίντεο από σπίτι που τραγουδάνε ένα από τα τραγούδια που μάθαμε, με κάνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Οπότε τα παιδιά αυτά μιλάνε άπτεστα και την αγγλική και την ελληνική. Μιλάνε πολύ καλά, όπως σας έχω πει. Κάποια σε παιδιά μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Δηλαδή, ναι, οι γονείς δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Άρα στο σπίτι δεν μιλάνε ελληνικά. Οπότε περιμένουν από το ακριβώς μάθημα. Κάποιοι άλλοι όμως που είναι όπως εμένα, όπως εγώ, εσύ, ναι, που κάναμε παιδιά εδώ, μιλάνε στο σπίτι ελληνικά. Άρα εδώ μιλάμε για δίγλωσσα παιδάκια. Άρα υπάρχει κάποια διαφορά. Υπάρχουν βέβαια και γονείς που αυτό το βλέπω, το θεωρώ άσχημο. Είναι Έλληνες και τα παιδιά τους αυτό δεν έχουν πάει σε κάποιο ελληνικό σχολείο, σε μια ελληνική δραστηριότητα και δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά. Αυτό, είναι φοβερό. Να σας πω, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι επιλογή του καθενός. Ή ίσως αυτό, ότι δεν είχαν την ευκαιρία. Μπορεί να θέλανε και να μην είχαν, ναι, την ευκαιρία. Ναι, μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία. Όμως σε όποιο σχολείο και να πάνε, και σε όποια δραστηριότητα και να πάνε, αν δεν μιλάνε ελληνικά στο σπίτι, δεν μπορούν να μάθουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε ελληνικά στο σπίτι. Παραμύθια στα ελληνικά, έστω και κάποια κινούμενα σχέδια στα ελληνικά. Όσο περισσότερη τριβή με την, ναι, ελληνική γλώσσα, τόσο δεν το καλύτερο. Μόνο μας, ναι, βέβαια, βέβαια. Με 3 ώρες ελληνικό σχολείο τη βδομάδα ή με 40 λεπτά Αστεράκια τη βδομάδα, δεν γίνεται. Πρέπει και σπίτι, ναι, να μιλάμε ελληνικά. Okay. Να σε ρωτήσω, εκτός από τα μαθήματα, νομίζω έχεις οργανώσει πάρα πολύ πετυχημένα events. Δηλαδή, καρναβαλίστικο πάρτι έχεις κάνει. Ναι. Τώρα στις 7, πότε, στις 7 Ιουλίου έχεις κάτι πάρα πολύ μεγάλο, θα το πεις τώρα στους τηλεθεατές. Για πες μας λίγο. Ναι, εκτός από τα μαθήματα, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο κάνω κάποια μεγάλα events. Τα τελευταία 3 χρόνια κάνω το καρναβάλι.
Εκεί ζουν τα παιδιά το όνειρο του Καρναβαγιού. Oh. Με χορούς παραδοσιακούς, με τραγούδια, κάνω και εγώ τη δική μου παράσταση εκεί. Έχουμε και κάποιες άλλες επιχειρήσεις που έρχονται εκεί για διάφορες δραστηριότητες και τα παιδάκια ζουν το ελληνικό καρναβάλι. Αυτό τι είναι, μόνο, είναι μία μέρα? Ή... Είναι μόνο μία μέρα. Είναι μόνο το χρόνο μία σε βλέπω να το κάνεις διήμερο φεστιβάλ. Να σας πω, φέτος είχαμε λίγο θεματάκι γιατί τα εισιτήρια είχαν γίνει fully booked 3 εβδομάδες πιο πριν. Ναι. Λόγω χώρου. Δεν μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο. Του χρόνου πρέπει να βρω κάτι πιο μεγάλο για να μπορεί περισσότερος κόσμος να έρθει εκεί και να το ζήσουν αυτό. Και είναι και ο κόσμος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά. Δεν ήξερε καν τι είναι τα αστεράκια. Έχει κόσμο που είναι, ας πούμε, ήδη πελάτες μου. Ναι. Έχει όμως και κόσμο που δεν ξέρουν για τα αστεράκια και θα έρθουν για το καρναβάλι. Έχει κόσμο που έρχεται μόνο στα events που κάνω, γιατί απλώς δεν μένουν στην περιοχή. Ναι, μένουν στο κεντρικό κοντά. Λονδίνο. Είχα άτομα που έχουν έρθει εκτός Λονδίνου, που πάντοτε έρχονται στα events. Και όλα αυτά μέσω Facebook το μαθαίνει ο κόσμος. Μέσω Facebook, ναι. Μέσω Μπράβο. Facebook, ναι. Και τώρα ποιο είναι το επόμενο event? Το επόμενο event είναι στις 7, ναι, είναι στις 7 Ιουλίου. Θα γίνει στο East Barnet High School. Ναι. Είναι περιοχή Oakwood. Εκεί θα κάνω μια συνεργασία με τους μουσικούς του Ρεμπέτσικο Carnival. Ναι. Άρα τα παιδάκια θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα, το μπουζούκι, το τσέλο, την κιθάρα, το κλαρίνο και τα κρουστά. Ναι. Και μέσω μιας πολύ χαρούμενης ιστορίας. Και αυτό το event δεν θα είναι μόνο για μικρά παιδάκια, θα είναι και για πιο μεγάλα, και για τη μαμά και για τον παππού, γιατί θα πούμε και κάποια τραγούδια που είναι του Τσιτσάνη. Wow. Όμως θα είναι με τέτοιο τρόπο... Που να είναι όλοι χαρούμενοι. Που και να είναι μεγάλη. Όλοι χαρούμενοι. Ναι, που και αυτό είναι όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι... Θα είναι μόνο μία ώρα το κονσέρτο. Wow. Ναι. Θα είναι μία ώρα το κονσέρτο και μετά θα έχουν την ευκαιρία τα παιδάκια να πάνε κοντά, να γνωρίσουν τους μουσικούς, να παίξουν και κάποια όργανα και να αποφασίσουν ίσως κάποια αν θέλουν να μάθουν κάποιο όργανο. Γιατί κάποια παιδάκια δεν έχουν δει ποτέ ένα όργανο από κοντά, ούτε το έχουν ακούσει. Άρα μπορεί να είναι και μία ευκαιρία για να μάθουν ένα μουσικό όργανο. Πάρα πολύ καλό αυτό. Έχεις πλάνα για το μέλλον? Από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται ένας χαμός, δεν προλαβαίνεις. Τι, και μετά από το Hellenic TV φαντάζομαι θα γίνει ακόμα περισσότερο. Τι πλάνα έχεις για το μέλλον? Να σας πω, τα πλάνα και τα όνειρα είναι αρκετά. Τώρα τι είναι εφικτά. Κάθε χρόνο βάζω κάτι. Κάθε χρόνο λέω θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Επειδή κάτι που δεν σας έχω πει είναι ότι η μουσική και όλα τα τραγούδια γράφονται από εμένα. Άρα... Και όλα τα arrangements ναι. τα κάνω εγώ μαζί με ένα πολύ καλό μου φίλο στην Ελλάδα. Με βοηθάει με το στούντιο. Είναι πολύ αστείο. Έχω ένα μικρό στούντιο εδώ που... Έχει στούντιο εδώ πέρα? Πολύ μικρό που κάνω ηχογράφηση τη φωνή. Την στέλνω του Γιάννη και τα βάζει μαζί γιατί έχει μεγάλο στούντιο στην Αθήνα. Ναι. Το επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω θα είναι τα video clips. Θέλω να κάνω video clips που θα είναι δίγλωσσα. Που να μπορεί ένα παιδάκι, ας πούμε, στην Αυστραλία από δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά και η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά, ναι. να μάθει ελληνικά. Και θα είναι μέσω τραγουδιού. Και αυτά θα τα βάλεις κάπου στο YouTube? Και θα είναι ναι, αυτό θα είναι. Σύντομα. Οπότε δηλαδή και YouTube channel. Ναι, σύντομα θα γίνει και αυτό με υγεία. Και το αντίθετο, δηλαδή ένα παιδάκι που μένει Κύπρο ή Ελλάδα, που δεν γνωρίζει αγγλικά, μέσω αυτού του βίντεο κλιπ θα μάθει και θα μάθει αγγλικά. Wow. Ναι, πολύ αυτή έξυπνο. Είναι η ιδέα. Και πότε θα το κάνεις αυτό? Να σας πω, πιστεύω μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι. Και το επόμενο που θα ήθελα να κάνω για το επόμενο χρόνο, τα αστεράκια να πάνε σε ακόμα μία περιοχή. Φαντάζομαι όμως με κάποιους συνεργάτες, σωστά? Ναι, σίγουρα. Πρέπει να βρω μία καλή δασκάλα. Οπότε... Ναι, αν υπάρχει κάποια, πρέπει να έχει καλή φωνή, να είναι δασκάλα, να αγαπά τα παιδιά, να μιλά πολύ καλά ελληνικά και να έχει αρκετή αγάπη για αυτό, για τα αστεράκια. Πάρα πολύ σημαντικό. Ελένη, τα αστεράκια είναι ήδη 3 χρόνια, σωστά, και μου έλεγες πριν ότι έχετε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία. Τι, για πες μας. Έχουμε ήδη κερδίσει ένα βραβείο τον περασμένο Οκτώβριο. Κερδίσαμε το The Best Language Class, ναι, από το Sophia's Diary και έχουμε προταθεί, και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, ως The Best New Activity στο Λονδίνο και στη Νότια Αγγλία από το What's On For Kids Awards, που είναι μεγάλη μου τιμή
που έχω προταθεί. Που δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με την ελληνική παρεγγελία. Α, είναι... όχι καθόλου. Ούτε το Sophia's Diary έχει αυτό, να κάνει ναι. καθόλου με την ελληνική κοινότητα. Και είναι πώς σε βρήκανε, πώς στο μάθανε. Στο Sophia's Diary με είχαν προτείνει ήδη εκεί. Okay. Τώρα στο What's On For Kids Award δεν ξέρω ποιος με έχει προτείνει εκεί. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα μικρό πάνελ. Και αυτό κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όμως είναι πολύ δύσκολο και να γίνω shortlisted στο συγκεκριμένο, γιατί ναι, ναι. υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός. Και υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω που να έχεις δει, σε άλλες γλώσσες. Ναι, σε άλλες γλώσσες υπάρχει, ειδικά στα ισπανικά. Okay. Στα αγγλικά, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι. Στα αγγλικά υπάρχουν εκατοντάδες. Ναι. Στα ισπανικά υπάρχει κάτι, στα γαλλικά κάτι πιο μικρό. Στα ελληνικά, από ό,τι ξέρω, ίσως όχι. Wow. Ναι. Και ειδικά με τόσους Έλληνες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Ίσως όχι τόσο οργανωμένο. Δεν υπάρχει κάτι τόσο οργανωμένο. Θα χρειαζόταν, γιατί είναι σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο στο Λονδίνο. Ναι. Πόσους βλέπεις τους Έλληνες, έχουν έρθει εδώ, σκέφτονται να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, δεν θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εδώ πέρα. Τι βλέπεις? Να σας πω, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι εκείνοι που έχουν έρθει εδώ γιατί θέλανε. Ναι. Τι εννοώ θέλανε? Δηλαδή πιστεύανε ότι όταν έρθω εδώ με την οικογένειά μου και με το επάγγελμα που ήδη κάνω στην Ελλάδα, ίσως εδώ θα περάσει πιο καλά η οικογένειά μας. Δηλαδή έχουν έρθει εδώ και είναι χαρούμενοι που έχουν έρθει εδώ. Ήταν επιλογή τους. Ήταν επιλογή τους. Δηλαδή είχαν δουλειά στην Ελλάδα και αποφασίσανε να φύγουν γιατί πιστεύανε ότι είναι καλύτερα εδώ. Ναι. Άρα αυτοί είναι πιο ευτυχισμένοι γονείς, γιατί ήταν επιλογή τους, και σημαίνει και τα παιδάκια τους είναι πιο ευτυχισμένα, γιατί οι γονείς είναι ευτυχισμένοι. Okay. Και υπάρχει δυστυχώς και η μερίδα των ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ γιατί δεν είχαν επιλογή. Δεν και ήρθαν με τα παιδιά τους συνήθως, κάποιοι δεν είχαν επιλογή και ήρθαν εδώ και κάνανε εδώ τα παιδιά, πώς? Ναι, έχουν γίνει και τα δύο. Είναι πολύ τραγικό και με λυπεί πάρα πολύ αυτό, που κάποιοι έχουν έρθει με ένα παιδί ναι. ή με κανένα παιδί και μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες έρχονται τα παιδιά ή έρχεται πρώτα ο σύζυγος ή ακόμη έχει και περίπτωση που έχει έρθει η γυναίκα ναι. μέχρι να βρούνε χώρο να μείνουν. Και όλοι αυτοί είναι σαν αστεράκια για τους, ξέρεις. Ναι, αυτό έχει γίνει. Και θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά... Κάποιοι θέλουν να γυρίσουν πίσω, σίγουρα. Κάποιοι είναι ευχαριστημένοι εδώ. Όμως, όπως όλοι μας, μπορεί να θα σκεφτούμε όταν κάτι αλλάξει, ίσως να γυρίσουμε πίσω. Είναι πατρίδα, ναι. Τουλάχιστον εσύ από τη μεριά σου, σιγουρεύεις ότι τα παιδιά τους μαθαίνουν ελληνικά παραμύθια, παιχνίδια. Ναι. Οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην Ευχαριστώ εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Που καλέσατε. Φίλοι και φίλες, Ελένη Γεωργίου σήμερα, ιδιοκτήτρια των αστερακίων, πώς θα το πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά ήσασταν εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα, 8 με 8.30. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με έναν επαγγελματία ή μια επαγγελματία. Καληνύχτα. Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Έχεις κάποια επιχειρηματική ιδέα? Θα σε βοηθήσουμε να κάνεις την ιδέα σου μια νέα επιχείρηση. Από το να βρεθεί το κεφάλαιο που χρειάζεται, μέχρι το σχεδιασμό πλάνου, αλλά και training που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις με σταθερά βήματα προς το στόχο. Παρέχουμε επίσης δημιουργικές ιδέες και λύσεις για διαφήμιση και αύξηση των πωλήσεων. Αν αισθάνεσαι κι εσύ ότι δουλεύεις σκληρά, αλλά ωστόσο δεν έχεις τις απολαβές που αξίζεις, κάνε την αλλαγή και ακολούθησε το όνειρό σου. Επικοινώνησε μαζί μας τώρα. Έλα να συζητήσουμε την ιδέα σου σε μια πρώτη συνάντηση που είναι δωρεάν.
Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Μια ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Status London. Η Status London είναι μια καταξιωμένη εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών στους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου. Μοναδικό μέλημά μας, υπεύθυνες συμβουλές για την προστασία των δικαιωμάτων σας σε πολύ λογικά επίπεδα αμοιβής. Η εταιρεία μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορούν όλοι άμεσα να λάβουν νομική κάλυψη και να δεχτούν τις συμβουλές μας. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και εταιρείες. Τώρα, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί ξέρετε ότι αμέσως κάποιος τελεχός μας θα νοιαστεί και θα ανταποκριθεί. Θα είναι εκεί για σας. Η Status London είναι εδώ. info@status-london.com